Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια Μαμιδάκη και γενικότερα ο επιχειρηματικός κόσμος στο άκουσμα της είδησης της αυτοκτονίας του Κυριάκου Μαμιδάκη. Ο ιδρυτής και πρόεδρος της Jet Oil δεν άντεξε το βάρος των χρεών που συσσωρεύτηκαν στην εταιρεία και έδωσε τέλος στη ζωή του. Για έναν άριστο εργοδότη έκαναν λόγο οι εργαζόμενοι της εταιρείας πετρελαιοειδών, περισσότεροι εκ των οποίων εργάζονται στη Jet Oil 20 και πλέον χρόνια. Ήταν από τους πιο τίμιους ανθρώπους που υπάρχουν στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και γι' αυτό έκανε αυτό που έκανε. Μέχρι τελευταία στιγμή πάλευε για να τα καλύψει τα χρέη του. Ποτέ δεν μας άφησε έτσι σαν εργαζόμενους και στα 40 χρόνια που είμαι στην εταιρεία. Ποτέ δεν άφησε τον εργαζόμενο, βασικά δεν απέλυε, δεν ήξερε τι θα πει απόλυση. Ο Κυριάκος Μαμιδάκης και τα αδέρφια του Νίκος και Γιώργος ίδρυσαν την Jet Oil στα τέλη της δεκαετίας του 60. Η εταιρεία εξελίχθηκε μέσα στις επόμενες δεκαετίες στην τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία της εγχώριας αγοράς, ενώ επέκτηνε τις δραστηριότητές της και στη βαλκανική αγορά. Ωστόσο, η γενικότερη ύφεση της ελληνικής οικονομίας αλλά και η δυστοκία των τραπεζών να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητές της είχαν ως αποτέλεσμα τη συσσόρευση συνολικών υποχρεώσεων ύψους 314,5 εκατομμυρίων ευρώ προς πιστωτές. Λάθη κάνουν όλοι και υπάρχουν και άλλες επιχειρήσεις με λάθη, αλλά βοήθεια δεν βρήκε από πουθενά. Ξέρετε ένα πράγμα μόνο, να είστε σίγουροι ότι μετά την Jet, αν τυχόν γίνει κάτι, δεν είναι κινδυνολογία, είναι γεγονός, το ξέρουν οι άνθρωποι του κλάδου μας και οι συνάδελφοι στις άλλες εταιρείες, θα έχουμε δυσάρεστες εξελίξεις και για άλλες εταιρείες. Από τα συνολικά χρέη της Jet Oil, 184 εκατομμύρια ευρώ είναι προς τράπεζες, 87 εκατομμύρια προς προμηθευτές, 2,5 εκατομμύρια ευρώ προς το ελληνικό δημόσιο, 650.000 ευρώ προς ασφαλιστικά ταμεία και 920.000 ευρώ προς εργαζόμενους, οι οποίοι παραμένουν απλήρωτοι από 3 έως 6 μήνες. Δεν μπορεί να κλείσει. Δεν μπορεί να κλείσει. Τώρα από εκεί μετά, πόσοι άνθρωποι πρέπει να αυτοκτονήσουν για να μην κλείσει, αυτό θα το κοιτάξουν κάποιοι που παίρνουν αποφάσεις. Οι αποφάσεις και οι λύσεις δεν είναι στην Κίνα, είναι εδώ πέρα. Ούτε στη Γερμανία, ούτε με Τούρκους επενδυτές. Δεν μπορούμε να φέρουμε ξένους επενδυτές και να αυτοκτονούν οι Έλληνες. Η οριστική εκδίκαση της αίτησης της εταιρείας για υπαγωγή στο άρθρο 99 έχει οριστεί για την 1η Νοεμβρίου.